Γεια σας, αγαπητοί φίλοι, εκεί που η Αθήνα νομοποιεί στην ουσία τελεσμένα του Ατήλα με τη δίθεν διακήρυξη και εξομάλυνση των Αθηνών, το Ισραήλ που μάχεται την τρομοκρατία, την υποστηριζόμενη από την Τουρκία, όπως είναι η Χαμάς, εξαπολύει διπλωματικές επιθέσεις και αντεπιθέσεις εναντίον της κατοχικής δυνάμεως. Για άλλη μια φορά, ο Ισραήλ Κάτς, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, αντεπετέθη εναντίον του Ερντογάν και τον χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου με βάση τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Τουρκίας. Ο Ερντογάν είπε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι ψυχικά άρρωστος και κάλεσε σε στήριξη της τρομοκρατικής φιλοϊρανικής οργανώσεως Χεσμπολά, παρακλάδι της οποίας, υποστηριζόμενη επίσης από το Ιράν, είναι οι φιλοϊρανοί τρομοκράτες Χούθη που έχουν επιτεθεί εναντίον ελληνικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα, η Χεσμπολά τελευταία απείλησε και την Κύπρο μας. Λέει ο κύριος Κάτς, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ερντογάν ανακοίνωσε την υποστήριξή του στη Χεσμπολά ενάντια στις απειλές του Ισραήλ. Ο Ερντογάν είναι ένας εγκληματίας πολέμου που σφάζει αθώους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας και προσπαθεί να αρνηθεί στο Ισραήλ το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιτίθεται από το Λίβανο υπό τις διαταγές του Ιράν. Σώπα και ντροπή σου, λέει ο κύριος Κάτς. Αυτά από το μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ. Ελπίζουμε να δούμε μεγαλύτερη ενίσχυση τις τριμερούς Αθηνών, Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αθηνών, Λευκοσίας, Ιερουσαλήμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μας στηρίζετε έτσι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.